Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλείτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μόνο εάν το 50% των μαθητών είναι θετικό στον κορονοϊό θα κλείνουν τα σχολικά τμήματα. Τι προβλέπουν τα νέα πρωτόκολλα για τα σχολεία. Σε εκρήγορση για τη νέα μετάλλαξη ΜΗ. Μίνι lockdown σε Αχαΐα, Ηλία, Ικαρία. Εισαγγελική έρευνα για το θάνατο της ανεμβολίας της στον Ευαγγελισμό. Σοκ για το κύμα ακρίβειας που σαρώνει τα νοικοκυριά. Ηλεκτροπληξία από τις αυξήσεις στο ρεύμα. Η ΔΕΗ πουλάει τον ΔΕΔΙΕ και τα κέρδη της. Ποιες αυξήσεις έρχονται σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Τι λένε άνθρωποι της αγοράς. Σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα από την Τρίτη, σωρός του Μίκη Θεοδωράκη. Εμπλοκή με την κηδεία του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Και νέα επιστολή με την οποία ζητούσε να ταφεί στα Χανιά. Δικαστικό μπλόκο για το Βραχάτι. Δεν θα κλείνουν πλέον τα σχολικά τμήματα, παρά μόνο εάν τα κρούσματα ξεπεράσουν το 50% των μαθητών, όπως προβλέπουν τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα σχολεία που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Την ίδια ώρα σε επιφυλακή είναι η επιστημονική κοινότητα για τη νέα μετάλλαξη ΜΗ του κορονοϊού. 6 κρούσματα της οποίας εντοπίστηκαν και στη χώρα μας, ενώ μίνι lockdown επιβλήθηκε σήμερα σε Αχαΐα, Ηλία και Ικαρία. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε ο θάνατος από κορονοϊό της γυναίκας στον Ευαγγελισμό, η οποία δεν ήθελε να διασωληνωθεί επειδή ήταν αντιεμβολιάστρια. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε ο θάνατος της 54χρονης γυναίκας από κορονοϊό στον Ευαγγελισμό. Η γυναίκα ήταν ανεμβολίαστη και αρνούνταν να διασωληνωθεί επειδή ήταν αρνήτρια του εμβολιασμού και της πανδημίας. Η μισή από τους διασωληνωμένους τουλάχιστον, και παραπάνω είναι τα στοιχεία τέλος πάντων, μετά τη διασωλήνωση βγαίνουν και αποδίδονται και είναι μια χαρά στην υγεία τους. Δηλαδή, συγγνώμη, θα είχαμε χάσει, έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε και με τόση ελαφρότητα λένε κάποιοι ότι μπορεί να μπούμε σε ένα παζάρι αν θα σώσουμε τη ζωή του άλλου νου. Η εισαγγελική έρευνα θα στραφεί κατά εκείνων των προσώπων που απέτρεψαν ή εμπόδισαν τους γιατρούς από την έγκαιρη διασωλήνωση της ασθενούς. Τα διερευνόμενα αδικήματα είναι θανατηφόρος έκθεση, ηθική αυτουργία στο αδίκημα αυτό, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Η εισαγγελική παρέμβαση δεν αφορά τους γιατρούς του νοσοκομείου, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ζητώντας ακόμη και εισαγγελική παραγγελία για να διασωληνώσουν την ασθενή. Δεν είναι θέμα δικαιώματος. Δεν μπορείς να αφήσεις τον άρρωστο, ο οποίος βλέπει ότι κινδυνεύει να καταλήξει χωρίς βοήθεια. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το νέο πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων. Σύμφωνα με αυτό, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες ως εξής: οι μαθητές με πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους μαθητές 12 ετών και άνω, η βεβαίωση παρελθούσας νόσησης τελευταίου εξαμήνου, η δήλωση αρνητικού self-test, το οποίο θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς. Με τη διαφορά ότι οι ανεμβολίες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, με ευθύνη και κόστος του εργαζομένου. Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, θα απομακρύνεται από το σχολείο και θα παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες, απέχοντας και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλει τη διαζώσιση λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης μόνο όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο 50% συν 1 των μαθητών του. Θα έχουν επιπλέον εργαστηριακά τέτοια. Και αυτό γιατί πρέπει να διασφαλιστεί επακριβώς εφόσον υπάρχει ένα κρούσμα στη σχολική μονάδα και για εκπαιδευτικούς και για μαθητές, στο διάστημα το οποίο καταλαβαίνει το επικίνδυνο γύρω στις 7 μέρες. Εν τω μεταξύ, μίνι lockdown επιβλήθηκε από το πρωί της Παρασκευής στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλίας, καθώς και στο Δήμο Ικαρίας. Τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 έως τις 6 το πρωί και απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης. Η απαγόρευση μουσικής πάντως δεν ισχύει σε δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Αυτό τον καιρό είναι κοντά στις 250 ημερησίως. Για να πούμε και μία σύγκριση σε αντίστοιχη περίοδο με αυτό τον αριθμό των περιστατικών, εισαγωγές έφταναν και τις 500 ημερησίως. Άρα σημαίνει ότι έχουν ένα ποσοστό 50% κάτω. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τον αριθμό των διασωληνωμένων, αλλά και για τη μετάλλαξη ΜΗ, η οποία έκανε την εμφάνισή της και στη χώρα μας με 6 κρούσματα. 1 στην Αττική, 2 στην Αργολίδα, 1 στην Αχαΐα και 2 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι ανησυχητικά τα πρώτα σημάδια αυτής της μετάλλαξης. ότι αχρηστεύει περισσότερο την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Μα όμως δεν είναι έκπληξη για μας το χώρο. Είπαμε ότι ο ιός αυτός, αυτόν το χαρακτηριστικό του, διασπυρώμενος μεταλλάσσεται και ο κίνδυνος, αν δεν τον αντιμετωπίσεις έγκαιρα, γι' αυτό και μιλάμε όλοι με τέτοια αγωνία για μια καθολικότητα και υποχρεωτικότητα. Εάν λοιπόν υπάρξει κρούσμα, οι ανεμβολίαστοι θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους εμβολιασμένους. Οι ανεμβολίαστοι θα έχουν επιπλέον εργασηριακά τεστ πια. Και αυτό γιατί πρέπει να διασφαλιστεί επακριβώς εφόσον υπάρχει ένα κρούσμα στη σχολική μονάδα στην τάξη, στο κάθε τμήμα, στο διάστημα το οποίο καταλαβαίνετε το επικίνδυνο γύρω σε 7 μέρες. Μόνο το κρούσμα θα μένει στο σπίτι του. Μόνο το κρούσμα θα ετήθηκε στην καραντίνα. Ο Χαράλαμπος Γόγος είπε πως εάν είχαμε εμβολιαστεί περισσότεροι και νωρίτερα, τότε θα είχαμε αποφύγει την αυτή μετάλλαξη. Είναι κακό να έχουμε μια καινούργια μετάλλαξη. Είναι επικίνδυνο και είναι καιριά και ανησυχητικό. Είναι πρόωρο να πούμε ότι είναι μια μετάλλαξη η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα. Ο εκτεταμένος εμβολιασμός δεν θα εμποδίσει μόνο την νοσηλεία στα νοσοκομεία, την πίεση στο σύστημα υγείας, την έκβαση της νόσου εν πολλοίς και τη μεταδοτικότητα, αλλά θα εμποδίσει και την εμφάνιση και κυκλοφορία τέτοιων μεταλλάξεων. Η ΠΟΕΔΗΝ συνέχισε και σήμερα τις κινητοποιήσεις εναντίον των αναστολών εργασίας για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Η ασθένειά μου δεν είναι μέσα στο χαρτί που έστειλε το Υπουργείο. Οπότε δεν εξαιρούμε. Για ποιο λόγο να γίνεται κάθετα η αναστολή εργασίας και για να μην μας πάνε μετάταξη σε κάποιες άλλες υπηρεσίες που ο λόγος τους αυτός είναι για να μην κολλήσουν τους αρρώστους, έτσι. Εμένετε στην απόφασή σας, όπως είπε σήμερα, ότι όποιος... Είμαι απόλυτος, δεν θέλω να κάνω... Στελέχη του Υπουργείου Υγείας εκτιμούν πως ο αριθμός των πράξεων αναστολής που θα εκδοθούν συνολικά δεν θα ξεπερνά τις 7.000 στο σύνολο των περίπου 100.000 εργαζομένων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Ο νέος Υπουργός Υγείας έδωσε δεύτερη ευκαιρία καταθέτοντας τροπολογία για την άρση της αναστολής σε όσους υγειονομικούς εμβολιαστούν στο εξής. Ψηλά παραμένουν και σήμερα οι θάνατοι, καθώς άλλοι 35 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, ενώ οι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της χώρας ανέρχονται στους 364, με τους ανεμβολίαστους να ξεπερνούν το 90%. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 2.729 νέα κρούσματα για σήμερα, εκ των οποίων 586 εντοπίστηκαν στην Αττική, 330 στη Θεσσαλονίκη και 109 στην Αχαΐα. Οι Αμερικανοί πιθανότατα θα πρέπει να κάνουν μια επιπλέον δόση εμβολίου για να θεωρηθούν πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με τον Αμερικανό επικεφαλής λοιμοξιολόγο Άντωνι Φάουτσι. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων μετά από σύσταση των κέντρων ελέγχου και πρόσληψης νοσημάτων. Ωστόσο, άποψή του είναι ότι μια τρίτη δόση εμβολίου mRNA θα χρειαστεί για μακροπρόθεσμη προστασία από την COVID-19. From my own experience as an immunologist, I would not at all be surprised that the adequate full regimen for vaccination will likely be 3 doses. And we all hope, and I believe we have good reason to believe, that that only will not be a strong response, but that it will actually be durable. And if it is durable, then you're going to have very likely a 3-dose regimen being the routine regimen. But we'll just have to wait to make sure that that's the case when the data get presented to the FDA. Η κυρία Βαρβάρα Νεμοδουρά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, κυρία Νεμοδουρά. Όχι πρόεδρος, πρώην πρόεδρος. Πρώην πρόεδρος, εντάξει. Όταν είστε μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος είστε. Λοιπόν, ναι, στην Ελλάδα εντάξει, το έχουμε αυτό, το κρατούμε και το τιμούμε. Ναι. Λοιπόν, μη φοβάστε, δεν θα σας παρεξηγήσει κανείς, αναλαμβάνω εγώ την πολιτική ευθύνη. Όχι, δεν έχω κανένα θέμα. Άλλωστε, η σημερινή μου θέση σαν γραμματέας της Ομοσπονδίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, νομίζω πως είναι πολύ ουσιαστική. Ακριβώς, και πολύ τώρα. Σημαντική. Για πείτε μας, κυρία Νεμοδουρά, τι είναι αυτή η μετάλλαξη μη και αν πρέπει να τη φοβόμαστε, γιατί κάει και η γούνα μας από τη μετάλλαξη Δέλτα και η οποία ανέτρεψε και όλους τους σχεδιασμούς όλων των κρατών και για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και τώρα βλέπουμε ότι και στην Αμερική εξετάζουν το ενδεχόμενο να θεωρείται η τρίτη δόση ως η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη. Μήπως η μετάλλαξη Δέλτα μας ρίξει πάλι στα βράχια, η μετάλλαξη μη. Κοιτάξτε, καταρχήν η μετάλλαξη μη είναι αυτή η μετάλλαξη της Κολομβίας, η οποία για να μην ενοχοποιούνται κράτη βάλανε το αλφάβητο το ελληνικό. Λοιπόν, είναι μια μετάλλαξη την οποία την ξέρουμε από τον Ιανουάριο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Βέβαια, εκείνο που ελέγχεται αυτή τη στιγμή στην Κολομβία έχει ψηλό ποσοστό, είναι περίπου στο 13,5%. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, στο Hong Kong είναι χαμηλά, είναι στις τάξεις του 0,1%. Στην Ελλάδα έχουν παρουσιαστεί μόνο 6 κρούσματα. Εκείνο το οποίο ψάχνει η επιστημονική κοινότητα είναι αφενός μεν φαίνεται να είναι λίγο μεταξύ της Α και της Β, δηλαδή της Βρετανικής μετάλλαξης και της Νοτιοαφρικανικής. Κάπου ενδιάμεσα είναι αυτή η ίωση την οποία προκαλεί, την νόσο την οποία προκαλεί. Όμως, εκείνο που ψάχνουμε είναι τι γίνεται με το θέμα των εμβολίων. Κατά πόσο μπορεί το εμβόλιο να την καταστήσει όχι τόσο σοβαρή, να προκαλέσει σοβαρή λίμωξη, όπως είδαμε ότι όντως και τη Δέλτα μπορεί να προσβάλλονται οι εμβολιασμένοι, αλλά δεν την περνούν ελαφρά την νόσο, λέτε, και σίγουρα νόσο. Δεν κινδυνεύουν από διασωλήνωση ή από θάνατο. Ναι, δεν είναι σοβαρής νόσησης. Αυτό έχει σημασία, χωρίς να σημαίνει, και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω, εγώ το έλεγα από την ημέρα που καταργήθηκαν οι μάσκες, τα ατομικά μέτρα προστασίας απεδείχθη ότι βοηθάνε και θα βοηθήσουν. Και ότι κακώς λέτε ήρθησαν αυτά τα μέτρα. Εσείς όντως το είχατε πει και εδώ στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky ότι θεωρείτε παρακινδυνευμένη την άρση της χρήσης, της γενικευμένης χρήσης της μάσκας, και από ό,τι φαίνεται αυτή θα επανέλθει. Βεβαίως, και αυτό και στην Αμερική και το FDA το τονίζει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λοιμόξεων το τονίζει. Και μην ξεχνάμε κάτι απλό και πρακτικό. Μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όχι τώρα, παλιά, προπάντα, δεν κυκλοφορούν όλοι με μάσκες για να μην κάνουμε μετάδοση των διαφόρων βακτηριδίων ιών κτλ. Σωστά. Η μάσκα έχει σχέση με τη μετάδοση και τη διασπορά, δηλαδή. Ενώ το εμβόλιο με τη βαρύτητα. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Νεμοδουρά, πείτε μας κάτι. Ήδη έχει αποφασιστεί ότι σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες τα παιδιά θα πρέπει να εμβολιάζονται. Κρίνεται ότι σιγά σιγά θα περάσουμε και στον εμβολιασμό των μικρότερων παιδιών? Κοιτάξτε, επειδή τα στατιστικά πάντα θα πρέπει να μιλάμε με στατιστικά δεδομένα και τι μας απέδειξαν αυτά τα δεδομένα. Ο αριθμός των εμβολιαστέντων παιδιών, των μικρών ηλικιών, δεν είναι ακόμα στατιστικά σημαντικό αριθμό. Γι' αυτό δεν έχουμε ακόμα τέτοια δεδομένα. 12 και πάνω έχουμε στοιχεία, 12 και κάτω δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Και επειδή εγώ οφείλω να είμαι έτσι και κάπως πιο να είμαι ειλικρινής, από ό,τι φαίνεται, τα μικρά παιδιά μέχρι τώρα και στον κλασικό COVID, αλλά και στις άλλες μεταλλάξεις, δεν φαίνεται να κάνουν σοβαρή λίμωξη, σοβαρή μόλυνση. Ας δούμε το στατιστικά σημαντικό αριθμό και μετά να μιλήσουμε. Αλλά λέτε ότι πρέπει να έχουμε ένα καλύτερο δείγμα, τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία σε πλήρη σύνθεση και με διαζώσεις διδασκαλία, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει η μετάδοση της ασθένειας. Πώς θα λειτουργήσει, ναι. Καλό είναι στις μικρές ηλικίες ακόμα να το δούμε, διότι τα δείγματα δεν είναι σε τέτοιον αριθμό που έχουμε στις άλλες ηλικίες. Και με την προσοχή που θα πρέπει να επιδείξουν τόσο οι εκπαιδευτικοί, τόσο τα παιδιά, αλλά και οι συστάσεις των γονιών, γιατί ξέρετε και οι γονείς θα πρέπει σωστά να εκπαιδεύσουν τα παιδιά και να τους πούνε την αλήθεια, να τους εξηγήσουν τι σημαίνει το ένα γεγονός, τι σημαίνει το άλλο. Πάντως όλοι λένε ότι τα μικρότερα παιδάκια σε ηλικίες από 12 και κάτω είναι τα πιο συντεταγμένα και εκείνα τα οποία τηρούν αυστηρότερα όλα τα μέτρα προστασίας. Έχει γίνει κτήμα τους δηλαδή. Βεβαίως. Και αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ακούν τους μεγάλους. Ενώ στα πιο μεγάλη ηλικία. Ναι, αμφισβητούν λόγω εφηβείας και αντιδράσεων. Σωστά. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, έχετε δίκιο. Ένα τελευταίο ερώτημα που σας αποχαιρετήσουμε από την πορεία της υπόθεσης της πανδημίας και από την εμπειρία σας. Πιστεύετε ότι θα το γλιτώσουμε ένα επόμενο lockdown? Νομίζω πως θα το γλιτώσουμε, εφόσον τώρα που θα αλλάξει ο καιρός, που θα κλειστούμε πιο πολύ εκ των πραγμάτων, που θα επιστρέψουμε στις εργασίες μας και εφόσον προχωράει, γιατί έχουμε φτιάξει καλό τείχος. Οι Έλληνες είναι από τους υψηλό αριθμό εμβολιασμένων και εφόσον εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας και κάνουν και ιχνηλάτηση σε πιθανά κρούσματα, σε πιθανές επαφές επικίνδυνες κτλ. Θεωρώ ναι. Άλλωστε, να πούμε μια αλήθεια. Το ότι κλείσαμε το λιανεμπόριο απεδείχθη ότι κακώς είχε κλείσει. Ναι, είναι αυτό που έλεγε από την αρχή ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας, ότι σε αυτή την πανδημία οι πάντες κινούνται με τις αβεβαιότητες και περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο για να δουν αν τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι στη σωστή κατεύθυνση ή πρέπει να αναθεωρηθούν. Ακριβώς. Επομένως απεδείχθη ότι εφόσον το εμβόλιο είναι ένα στάτους. Το είπαμε, το εξηγήσαμε, το συζητάμε κτλ. Τα μέτρα ατομικής προστασίας και ο συνοστισμός, η αποφυγή συνοστισμού απεδείχθη πως βοήθησε και βοηθάει. Επιπλέον, η οικονομία πρέπει να προχωρήσει. Πριν παίρνουμε μέτρα, καλό είναι να τα βάζουμε στην κοινωνία και να βλέπουμε πόσο μας στοιχίζουν αυτά τα μέτρα. Τώρα, είπατε κάτι το οποίο έρχεται σε κόντρα με πολλούς συναδέλφους σας που φιλοξενούμε εδώ στο Δελτίο, γιατρούς, οι οποίοι χτυπούν καμπανάκια ότι ο εμβολιαστικός ρυθμός δεν είναι ικανοποιητικός και ότι το τείχος ανοσίας που έχει χτιστεί δεν επαρκεί και ότι πρέπει να ανέβει το ποσοστό παραπάνω. Εσείς εκφράζετε την άποψη ότι είμαστε σε καλά επίπεδα. Πού είναι η αλήθεια? Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω σαν ένας γιατρός που καθημερινά βλέπω περιστατικά, βλέπω τι γίνεται μέρα με την ημέρα με τους εμβολιασμούς. Έχουμε μια αύξηση των εμβολιασμών. Επειδή συμμετέχω στα προγράμματα, αυξήθηκε κατά πολύ και ο εμβολιασμός των ΑΜΕΑ, των ατόμων δηλαδή που πάνε στα σπίτια και εμβολιάζονται. Και αν λάβουμε υπόψη, ο οποίος είχε καθυστερήσει παραδειγματικά. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι ήταν ίσως και φυσικό όταν κάποιος πήγαινε διακοπές να μην. Δεν ήταν έτσι, κυρία Νεμοδουρά. Δεν είχε οργανωθεί υποδομή για να γίνει ο εμβολιασμός κατοίκων. Επειδή το κυνηγήσαμε το θέμα πολύ ως κανάλι και θέταμε συνέχεια πιεστικά ερωτήματα, άργησε η οργάνωση αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Αυτής της κατηγορίας. Εγώ σας λέω γενικά για τον εμβολιασμό. Για τους κατοίκων, εγώ θα σας πω και κάτι. Πάνε γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, κάνουν κατοίκων εμβολιασμούς, αν θέλετε, και πολλές φορές χρειάζεται στις ανηφόρες, και έχω παραδείγματα για το πέραμα, σταματάνε το αυτοκίνητο σε άλλο σημείο και ανεβαίνουν με τα πόδια και πάνε και εμβολιάζουν τον κόσμο και τα μου επιτρέψετε. Μα δεν αμφισβητώ εγώ την πρόθεση των γιατρών, κυρία Νεμοδουρά. Την οργανωτική υποδομή του Υπουργείου Υγείας θέτω ένα αμφιβόλο όλο το προηγούμενο διάστημα, σε αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνώ, αλλά ξέρετε κάτι, πέσαμε στο καλοκαίρι. Ναι. Και τώρα που πάμε είναι άτομα τα οποία πολλά εξ αυτών, οι οικοί τους, μπορεί να μην είναι εκεί οι γυναίκες που τους κατανοητό. Κυρία Νεμοδουρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την είδηση που μετέδωσε ο Blue Sky στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων περί μεγάλων αυξήσεων εκτός από το ηλεκτρικό ρεύμα σε μία σειρά βασικών προϊόντων επιβεβαίωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης. Υπό τις παρούσες διεθνείς συγκυρίες θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα, προανήγγειλε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ το θέμα απασχόλησε και το Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης. Για τσουνάμι αυξήσεων σε πολλά βασικά προϊόντα προειδοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στη Βουλή. Δεν είναι στη δυνατότητά μας να ελέγξουμε την παγκόσμια οικονομία, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και προέτρεψε στους καταναλωτές πριν τα ψώνια τους να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης ή καταναλωτής, ώστε να κατευθύνονται στο σημείο με τις καλύτερες τιμές. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι που θα μας επηρεάσει πολύ αρνητικά και πολύ πιθανό να χρειαστεί να αυξήσουμε τις τιμές στο ψωμί, στον καφέ και στα υπόλοιπα είδη που έχουμε για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου χαρακτήρισε ως απολύτως δικαιολογημένη την ανησυχία για τις αυξήσεις, εξηγώντας ότι αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει σε όλο το φάσμα από σήμερα και για όσο καιρό κρατήσει αυτή η τάση που φαίνεται αλλαγή των τιμών, είναι να υπάρχει μέσω αντισταθμιστικών πολιτικών, οι αντισταθμιστικές πολιτικές είναι ένα ευρύ πλέγμα, το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στην τσέπη και στη ζωή των ανθρώπων. Τον θέμα των μεγάλων αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και σε μια σειρά προϊόντων απασχόλησε το Υπουργικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση με τη νέα του σύνθεση την Πέμπτη, όπου τρεις υπουργοί εξέφρασαν την ανησυχία τους. Ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα από τις ανατιμήσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι ο καφές δεν αποκλείεται να αυξηθεί από τα 2 στα 5 ευρώ, ενώ ο Σπήλιος Λιβανός επεσήμανε ότι οι ζωοτροφές έχουν ήδη αυξηθεί κατά 45%. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν ανακοινώσεις που θα ακουμπούν και στα κομμάτια αυτά, να γνωρίζει ο κόσμος ότι προφανώς και έχουμε αίσθηση του τι συμβαίνει, προφανώς και έχουμε αίσθηση του πώς απασχολεί τον κόσμο. Σε καιρός από τις 16 Ιουλίου έχουμε καταθέσει στη Βουλή επίκαιρη επερώτηση. Δυστυχώς μετά από σχεδόν 2 μήνες δεν έχει καν συζητηθεί στη Βουλή αυτή η επίκαιρη επερώτηση. Το πρόβλημα με τις ανατιμήσεις είναι ακόμη οξύτερο, αφού έρχονται αυξήσεις 50% στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και αυξήσεις 30% στο ψωμί. Αυξήσεις παρατηρούνται ήδη και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, καλωσορίζω στο σημείο αυτό την Ανδριάννα Ζαρακέλη, την Ελένη Καλογεροπούλου, τον Παναγιώτη Μπουσμουρέλη. Καλησπέρα Πάνο, καλώς μας ήρθες και πάλι. Καλησπέρα. Και Λίνα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης. Καλησπέρα κύριε Αδαμίδη και σε εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, πάμε Ανδριάννα να δούμε το ρεπορτάζ, να δούμε τι λένε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σήμερα είχαμε επιβεβαίωση των κακών μαντάτων από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Η αλήθεια είναι ότι και πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού, οι ανατιμήσεις που υπήρχαν στο κόστος των αύλων και των μεταφορών, οι υπερτιμήσεις που είχαν καταγραφεί, δημιούργησαν πολλά προβλήματα και μεγάλη αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί το φθινόπωρο. Τώρα βλέπουμε ότι σε μία σειρά βασικών προϊόντων έρχονται εκρηκτικές ανατιμήσεις. Τώρα για το κόστος του ρεύματος, άστα να πάνε. Και θα δούμε όλο αυτό, τους χειρισμούς που περιμένουμε στην συνέχεια. Τα λέγαμε και χθες, Λίνα. Ήταν ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό το ενδεχόμενο ανατιμήσεων ή οι ανατιμήσεις οι οποίες περιμένουμε, νομίζω τις περιέγραψε και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Έχει βεβαίως σημάνει συναγερμός για το τι θα σημαίνει το επερχόμενο κύμα ανατιμήσεων στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά και στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, από τη στιγμή που αυτά τα συμπαρασύρει η αύξηση των διεθνών τιμών και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι τις σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για ανατιμήσεις σε καταναλωτικά αγαθά, όπως τα περιέγραψες, στο ψωμί, στον καφέ. Θα το αντιμετωπίσουμε στη τσέπη μας και θα το δούμε στο καλάθι της νοικοκυράς, στην καθημερινότητά μας. Εκεί λοιπόν, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις 11 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να αποσοβήσει ό,τι μπορεί στο κομμάτι των ανατιμήσεων. Και κυρίως αντισταθμιστικά ωφέλη στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι πληροφορίες λένε προς το παρόν ότι ήδη έχουν γίνει οι πρώτοι ακριβείς σχεδιασμοί αναφορικά με τα μικρά και μεσαία νοικοκυριά. Εκεί θα επανελέγξουν το θέμα της τροποποίησης της μεθοδολογίας των χρεώσεων υπηρεσίας κοινής ωφελίας. Γνωστές σε όλους μας ΣΥΚΟ, βλέπουμε στο λογαριασμό της ΔΕΗ και γνωρίζουμε τι πληρώνουμε για αυτές τις περιβόητες ΣΥΚΟ. Εκεί για τα μικρά και τα μεσαία νοικοκυριά. Υπάρχει και το ειδικό τέλος μείωσης των εκπομπών αερίων ρήπων, όπου και εκεί περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε μια ενδεχόμενη μείωσή του, προκειμένου αυτό να φανεί και στους λογαριασμούς λογαριασμού του ρεύματος. Τα υπόλοιπα μέτρα για τα οποία γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός κρατάει κλειστά τα χαρτιά του αναφορικά με το τι θα πει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όσον αφορά το θέμα των ενδεχομένων φοροελαφρύνσεων. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι θα ανακοινωθούν και οι μειώσεις για τις οποίες γνωρίζουμε ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, και μιλάμε για το θέμα της μείωσης του τέλους επιτιδεύματος ή των έμεσων φόρων, τη μείωση των οποίων και περιμένουμε. Ελένη. Ναι, στην αξιωματική αντιπολίτευση περιμένουν κύμα αντιδράσεων, κοινωνικών αντιδράσεων, καθώς όπως λένε οι αυξήσεις προφανώς θα εκτινάξουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν θα αγγίξει μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στην πραγματικότητα τώρα προσπαθούν να ορθοποδήσουν μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα lockdown που ήταν κλειστά, που αντιμετώπισαν πάρα πολλά προβλήματα. Και για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, ο κύριος Χατζηδάκης ήδη είχε κάνει ένα 15% αύξηση της ΔΕΗ. Στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τώρα μιλάμε για μία αύξηση έως 50%. Κάποιος βλέποντας το λογαριασμό του μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει. Όταν μιλάμε μετά για την αύξηση στον καφέ, ο καφές θα αυξηθεί 150%. Το ψωμί θα αυξηθεί 30%. Εάν λοιπόν κάνουμε μία σούμα στα 150, στα 30, στα 50, θα αντιληφθούμε όλοι ακριβώς ότι μιλάμε πια για μία άλλη πραγματικότητα που εγώ θα πω ότι ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού είχαμε αρχίσει να τη βιώνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ήδη υπήρχαν αντιδράσεις. Το είχαμε παρατηρήσει όλοι. Το είχαμε παρατηρήσει όλοι. Στην καθημερινότητα, Ελένη. Ακριβώς. Πολύ περισσότερο λοιπόν όταν ακούμε για τέτοιες αυξήσεις και ειδικά στη ΔΕΗ που όλοι αντιλαμβάνονται ότι έρχεται ο χειμώνας, το τι θα συμβεί, τι θα συμβεί γιατί ο κόσμος πλέον μένει μέσα στα σπίτια. Και το είχε θέσει αυτό με επίταση και από το βήμα του Blue Sky και ο αείμνηστος πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ο Κωνσταντίνος ο Μίχαλος, ανησυχούσε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σωστά κάνεις και το βάζεις, γιατί εμείς επικεντρωθήκαμε με την Ανδριάννα στο καλάθι της νοικοκυράς, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Κυρία Αδαμίδη, πώς το βλέπετε εσείς αυτό, γιατί πολλές φορές έχετε γίνει υποκείμενο επίκρισης ενός πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΔΕΗ για τα ακριβά τιμολόγια και για όλα αυτά που σωρεύονται στους λογαριασμούς που φτάνουν στους τελικούς αποδέκτες, στους καταναλωτές? Ναι, κοιτάξτε, είναι απλά τα πράγματα, αλλά δυσάρεστα. Όσοι έχουν επινοηθεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο για την αγορά ενέργειας με στόχο να μειωθούν οι τιμές των καταναλωτή, έχουν αποτύχει παταγωδώς. Έχουν περάσει πολύ κάτω από τον πύχη, υποτίθεται και μάλιστα προσεγγίσεις του τύπου ότι με την έρευνα της αγοράς θα βρούμε το φθηνότερο. Αυτό, η αγορά διορθώνει τις τρευλώσεις είναι το γενικότερο μότο όσον αφορά την απελευθέρωση της ενέργειας. Ναι, αλλά τελικώς αυτό δεν έγινε. Ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει ένα καρτέλ στην ουσία. Από τον Νοέμβρη του 2020 εμείς είχαμε επισημάνει ότι το θεσμικό πλαίσιο, αυτό το νέο target model, στην ουσία είναι μια χειραγώγηση της αγοράς για αύξηση της τιμής του ρεύματος. Βεβαίως όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι είχαν φροντίσει στα ψηλά γράμματα που δεν τα βλέπει ο πελάτης να περάσουν μέσα την ρήτρα αναπροσαρμογής της προμήθειας ρεύματος, που σημαίνει ότι θα πληρώνεις με βάση το πόσο αγοράζει αυτός, αλλά βεβαίως αυτοί κάνανε μια καμπάνια η οποία έλεγε «Ελάτε σε εμάς, γιατί εμείς δίνουμε μια έκπτωση 50% στις τιμές του ρεύματος, θα πληρώνετε 50 λεπτά την κιλοβατόρα». Πώς είναι δυνατόν να αγοράζει αυτός 185 που έφτασε πριν από μερικές εβδομάδες και να πουλάει 50? Η κυβέρνηση έπρεπε να έχει βάλει πλαφόν στις αυξήσεις. Συγγνώμη να σας ρωτήσω. Και αν μπορούσε, η κυβέρνηση, ναι, προφανώς, έπρεπε να έχει βάλει πλαφόν στις αυξήσεις. Πέστε να δείτε το αν πρέπει να βάλει πλαφόν ή όχι για διατίμηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω. Δεν το ξέρω. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι όμως με τον τρόπο τον οποίο έχουν φτιάξει το πλαίσιο είναι με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι δημιουργεί αυξήσει. Τι έγινε στη συνέχεια? Ανάγκασαν και την ΔΕΗ να βάλει και η ίδια στα τιμολόγια της ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία βεβαίως προσπαθεί να φτιάξει και αυτή μια έκπτωση στα τιμολόγια της τάξης του 30%, προκειμένου να μην είναι ολική η αύξηση των τιμολόγιων, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την εμπορική πολιτική του κάθε παρόχου. Αλλά είναι, ένα λεπτό κύριε Αδαμίδη τώρα να πάμε στον Παναγιώτο Μπουσμουρέλη που τα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς. Το ίδιο είπε τώρα... και ο κύριος, το παραδέχτηκε και άλλος και ο κύριος Κρέκας, ότι ναι. Είναι απίθανο να μην συμβούν οι αυξήσεις. Από εκεί και ύστερα το πρόβλημα στην ενέργεια είναι μεγάλο. Όταν δημιουργούνται αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, προφανώς ναι. Αυτά θα τα μετακυλήσει ο προμηθευτής. Λοιπόν, βάλτε μια ανωτελεία τώρα, κύριε Αδαμίδη, βάλτε μια ανωτελεία. Παναγιώτη, το αίτιο είναι ο COVID και η κρίση και η αύξηση στα ναύλα και στις μεταφορές κλπ. Το αιτιατό είναι ένα νέο καθεστώς καρτέλ στην ελληνική αγορά ή αφορά και όλη την... Έβλεπα κάτι στατιστικά και, ναι. Και διαπίστωσα ότι πληρώνουμε το ακριβότερο, ίσως από τα πιο ακριβότερο, οι ακριβές τιμές ρεύματος στην Ευρώπη. Ναι. Όπως έχουμε και την πιο ακριβή κινητή τηλεφωνία στην Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή τα έδεισε και ο κύριος Αδαμίδης, ο οποίος... Νομίζω είναι πολύ καλό το ότι είναι σήμερα μαζί μας, γιατί έχουμε και το θέμα της πώλησης του 49% του ΔΕΔΙΕ, που πρέπει να πούμε ότι ο κ. Αδαμίδης ήταν από τους πρώτους που το γνώριζε όταν ανέλαβε ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης τότε. Είναι και προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, έτσι. Θα μας κάνει και το σχόλιο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι... Τι έγινε? Αυτή η ρήτρα που βασίζεται στην οριακή τιμή συστήματος, από την οποία κατ' ουσίαν σε αυτή την τιμή αγοράζουν στη χοντρική οι πάροχοι ή αυτοί οι οποίοι παράγουν επίσης δίνουν στην λιανική, σε αυτούς που πουλάνε στη λιανική, διπλασιάστηκε, πήγε από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πήγε στα 120 τους τελευταίους μήνες και βεβαίως έφτασε και στα 180 με τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης στις πυρκαγιές, όπου εκεί βέβαια το σύστημα δοκιμάστηκε και αναγκάστηκε πάλι, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό και θα μας το σχολιάσει φαντάζομαι και ο κύριος Αδαμίδης, να βασιστεί και πάλι στους λιγνίτες την ώρα που μιλάμε για την απολιγνητοποίηση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο έγινε καταρχάς είναι ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος χοντρικής. Γιατί ανέβηκε το κόστος χοντρικής? Το είπατε και προηγουμένως, γιατί υπερδιπλασιάστηκε η τιμή του φυσικού αερίου και πάρα πολλά εργοστάσια αυτή τη στιγμή λειτουργούν με φυσικό αέριο, δηλαδή το 50% του μείγματος παραγωγής στην ενέργεια γίνεται από το φυσικό αέριο. Ανέβηκε πάρα πολύ οι τιμές των CO2, των ρήπων δηλαδή, φτάσανε τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ήταν στα 25 ευρώ πριν από ανατόνο, συγγνώμη, 61 ευρώ ανατόνο, ενώ ήταν στα 25 ευρώ πριν από 2,5 χρόνια, και αυτό επιβαρύνει το κόστος των λιγνητικών μονάδων. Και παράλληλα, όταν η ζήτηση αυξάνεται πάρα πολύ, μοιραία ανεβαίνει και πάρα πολύ η τιμή της χοντρικής. Είπες κάτι, Λίνα, σωστό. Είχαμε τις τελευταίες μέρες την ακριβότερη τιμή χοντρικής στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει γίνει από τον περασμένο Νοέμβριο είναι ότι εφαρμόστηκε μια νέα δομή, μια απελευθέρωση αγοράς, αυτό που αναφέρθηκε ως target model, και από εκεί και πέρα άρχισαν να καθορίζονται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο οι τιμές. Δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή ακόμα μια νέα δομή. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει ξεκινήσει μια σειρά διαπραγματεύσεων για να ελέγξει το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές από εδώ και πέρα, αλλά αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε σε υψηλότερες τιμές ρεύματος. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή δεν μπορεί προς το παρόν να γυρίσει πίσω, αν δεν πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου και αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες και αν δεν έχουμε περισσότερες μονάδες για να βοηθήσουν στην ανάγκη της ζήτησης που υπάρχει στην ελληνική ενεργειακή αγορά. Τώρα, τι λέει το ρεπορτάζ σου, Παναγιώτη, πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η κυβέρνηση? Μας είπε η Ανδριάννα το μεσοπρόθεσμο, αυτά που θα αντιμετωπίσει ως μέτρα αρρωγής κλπ. Στη γενικότερη ενεργειακή πολιτική, τι πρόκειται να κάνει? Λίνα, εγώ νομίζω ότι αυτό που θα κάνει θα είναι να επιλέξει κάποιες ρυθμίσεις για τα ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή... Αυτό που μας έδωσε το ρεπορτάζ της Ανδριάννας. Ναι, να εξασφαλίσει εκεί για τα νοικοκυριά που θα είναι πράγματι ευάλωτα ρυθμίσεις στις οποίες να μπορούν να ανταποκριθούν. Εκείνο βέβαια το οποίο πρέπει να προσθέσουμε σήμερα είναι ότι σήμερα έκλεισε ο διαγωνισμός για την πώληση του 49% του ΔΕΔΙΕ και από την πλευράς ΔΕΗ, και μάλιστα εμφανίστηκαν 4 πολύ μεγάλα επενδυτικά διεθνή σχήματα. Εκτιμάται ότι μπορεί για τους 49%. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, Πάνω? Γιατί ο κόσμος ο οποίος ακούει ότι θα έχει ΔΕΗ χρήματα. Άρα γιατί κάνει αυξήσεις? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό καταρχάς το οποίο σημαίνει είναι ότι η ΔΕΗ θα πάρει στα ταμεία της ένα ποσό το οποίο μπορεί να υπερβεί το 1,5 δις. Ναι. Έτσι. Και το απαντάω και στην κυρία Καλογεροπούλου. Στις εκλογές του 19. Για να το ποσοτικοποιήσω. Αυτό το οποίο ακούσαμε από την εν δυνάμει να αναλάβει, εν αναμονή να αναλάβει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ήταν ότι η ΔΕΗ τελούσε σε καθεστώς κατάρρευσης και ότι οι αυξήσεις του 15% στις οποίες αναφέρθηκες και εσύ και νομίζω και ο κύριος Αδαμίδης έσωσαν την εταιρεία από, βασικά, τότε από δύσκολα πράγματα. Δεν έγιναν αυξήσεις, απλώς. Τώρα όμως τι γίνεται και υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη? Να πούμε ότι τότε ακριβώς για να μην γίνουν αυξήσεις η ΔΕΗ άρχισε να παίρνει από τον λογαριασμό του ΕΛΑΠΕ τότε τις λεγόμενες ροές οι οποίες αφορούσαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να επωφελείται από το λογαριασμό του ΕΤΜΕΑΡ. Είναι τεχνικά θέματα αυτά για να μην γίνουν αυξήσεις στον τελικό καταναλωτή. Το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα. Δηλαδή να πάμε σε ένα ίδιο μοντέλο για να απορροφηθεί. Ναι, αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται τώρα καταρχάς. Σε κάθε περίπτωση είχαμε αύξηση των τιμολογίων και πλήρωσε ο καταναλωτή. Ναι. Όχι το ίδιο, συγγνώμη. Δίκιο έχετε. Τα ανάποδο μπορεί να γίνει τώρα. Το πρόβλημα ρευστότητα στην εταιρεία ήταν μια αύξηση των τιμολογίων που ξεπέρασε το 15% με σταθμικά το 2019 το Σεπτέμβριο, από 1 Σεπτεμβρίου. Μπορεί να έγινε μια μείωση του ΕΤΜΕΑΡ. Την ίδια ώρα όμως αυξήθηκε το έλλειμμα στο ΕΛΑΠΕ και μετά το πλήρωσαν πάλι οι προμηθευτές. Ναι. Μέσω των πελατών, μέσω των πολιτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και επειδή πήρα το λόγο να πω δύο πράγματα. Πάντως κυρία Αδαμίδη, τότε μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια αισθητή αύξηση τιμολογίων. Αυτό ξεκινάει από το τελευταίο εξάμηνο και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και θα το επιβεβαιώσετε και εσείς φαντάζομαι, έχουμε στη μέση τάση, δηλαδή σε επιχειρήσεις που είναι ξενοδοχεία, σε επιχειρήσεις που είναι σούπερ μάρκετ, σε επιχειρήσεις που είναι μέσες βιομηχανίας, μια αύξηση η οποία ήδη εδώ και ένα τρίμηνο τετράμινο είναι στη τάξη του 20%. Οι αυξήσεις ξεκινούν κυρίως το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο. Και ήδη έχουμε μεγάλες αυξήσεις στους καταναλωτές. Δεν είναι ότι. Και απ' την άλλη μας λες ότι δεν είναι λεφτά στα ταμεία της ΔΕΗ. Μπαίνει και η ΔΕΗ δυστυχώς που έχει το μεγαλύτερο πελατολόγιο της χώρας. Μα και η ΔΕΗ αυξάνει τα τιμολόγια. Αυτό είναι δεδομένο. Ακριβώς. Θα αναγκαστεί να αυξήσει τα τιμολόγια της. Εφαρμόζοντας τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι για ποιον λόγο η ΔΕΗ τώρα πρέπει να πάει να πουλήσει το καλύτερο κομμάτι που έχει, μονοπωλιακή δραστηριότητα, ο ΔΕΔΙΕ. Τα κέρδη της δηλαδή, λέτε. Όπου βρέχει χιονίσει, δεν έχει ανταγωνισμό, κερδίζει, γιατί πρέπει να τα δώσει έναν ιδιότητα. Να πούμε για το ΔΕΔΙΕ, κύριε Αδαμίδη, επιτρέψτε μου να πούμε για το ΔΕΔΙΕ ότι από εκεί η ΔΕΗ λαμβάνει κέρδη προφόρων τόκων και αποσβέσεων 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άρα θα χάσει τα 200. Τα 200 τα εκχωρεί σε όποιον επιλέξει να πάρει το 49%. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κάποιος να πουλάει κάτι που με πολύ μεγάλη υδρότα έχει φτιάξει την προηγούμενη χρονική περίοδο και μιλάμε τα χρόνια πριν. Μπορεί κάποιος να στήσει ένα δίκτυο διανομής 240.000 χιλιόμετρων στη χώρα. Οποιοςδήποτε να είναι, για να είναι ανταγωνιστής. Γιατί λοιπόν ένα μονοπωλιακό, θα έλεγε κανείς, μια μονοπωλιακή δραστηριότητα, απολύτως μονοπωλιακή, θα πρέπει να παίρνει τα κέρδη. Τι λένε Αντριάννα στην κυβέρνηση γι' αυτό? Εγώ θα επαναλάβω, Λίνα, ότι αυτό το οποίο περιμένουμε να ακούσουμε είναι της εξαγγελίας του ιδίου του Πρωθυπουργού και τη σκέψη η οποία υπάρχει, το πόσο όλο αυτό τελικώς θα αντιμετωπιστεί. Ναι. Εγώ έχω εσωρεώτημα αν πραγματικά αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι στιγμής ως πληροφορίες, αυτά που έχουμε ως δεδομένα, δηλαδή μια ενδεχόμενη μείωση, μάλλον μια ενδεχόμενη τροποποίηση στη μεθοδολογία των χρεώσεων όσον αφορά το θέμα των υπηρεσιών κοινής ωφελίας και μια ενδεχόμενη μείωση στο ειδικό τέλος μείωση εκπομπών αερίων ρήπων ΕΤΜΕΑΡ. Λέγεται το συγκεκριμένο τέλος, ναι, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα. Αν αυτά, κύριε Αδαμίδη, αν αυτά μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν. Γιατί φαντάζομαι ότι και όλοι μας, όταν παίρνουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ, πραγματικά δυσκολευόμαστε μετά το ρεύμα να καταλάβουμε τι πληρώνουμε τελικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει κανείς όλο αυτό το μεγάλο σύστημα, το μηχανισμό, ΕΤΜΕΑΡ, οίκο, ανάκτηση και όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά ο καταναλωτής το εξής. Ότι πριν από 10 χρόνια, να μην πάω λίγα χρόνια πίσω και θεωρηθεί ότι κάνουμε μια προσέγγιση με πολιτικά ή μάλλον κομματικά χαρακτηριστικά. Πριν από 10 χρόνια η χώρα είχε τη φθηνότερη, ο πολίτης πλήρωσε τη φθηνότερη, ο καταναλωτής τη φθηνότερη ενέργεια σε επίπεδο των 27 και σήμερα πληρώνει την ακριβότερη. Άρα έχουμε αποτύχει. Πάντως, λοιπόν, Λίνα, ένα λεπτό, αν μου επιτρέπεις, μια τελευταία παρέμβαση πάνω, ναι, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ναι, των Αρτοποιών, τον οποίο θέλω να... Αν μου επιτρέπεις, Λίνα, μια τελευταία από μένα παρέμβαση είναι ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη θα μιλήσει και για δύο επιτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις. Η μία είναι αυτή του ΔΕΔΙΕ, την οποία μόλις αναφέραμε, ναι, και η άλλη είναι η χθεσινή που ολοκληρώθηκε. Βεβαίως υπάρχει μέχρι την Τετάρτη η προθεσμία για μια βελτιωτική προσφορά και αφορά την ΔΕΠΑ υποδομών, στην οποία φαίνεται ότι η πλειοδότηση είναι η Ιταλική, η Talgas. Άρα θα μιλήσει για δύο ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες προσελκύουν ένα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από τη μία πλευρά. Να πω γρήγορα ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή με τα χρήματα που θα πάρει, ο στόχος της είναι εν μέρη να αποπληρώσει κάποια δάνεια και από την άλλη πλευρά να αναπτυχθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι, και αυτό που θα έχει ενδιαφέρον είναι ακριβώς να δούμε πώς ο Πρωθυπουργός θα συνδυάσει την επενδυτική πλευρά με την πλευρά που αφορά την αύξηση των τιμολογίων. Έτσι, ένα τελευταίο για τον ΔΕΔΙΕ, ο οποίος μεταβιβάζεται και μας ενδιαφέρει όλους, είναι το εξής, ότι θα είναι ο κατεξαχήν φορέας ο οποίος θα πρέπει να κάνει την υπογειοποίηση των καλωδίων, που είδαμε το χειμώνα πόσο με τη μύδια μας ταλαιπώρησαν και πόσο αναγκαίο είναι να γίνει και να προχωρήσουν και εκεί επενδύσεις. Να γίνουν έργα υποδομών. Παναγιώτη Μπουσμουρέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Μούσιο, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και αυτός. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, επίκεντα αυξήσεις και στο ψωμί. Εδώ συζητούμε για την αύξηση στο καλάθι της νοικοκυράς στο σύνολο, αλλά και στις επιβαρύνσεις που έχουν αυτά το σαρωτικό κύμα αυξήσεων στη λειτουργία όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πώς το βλέπετε εσείς, κύριε πρόεδρε? Να ξεκινήσουμε από το ρεύμα και τη συζήτηση που είχατε. Οι αυξήσεις στο ρεύμα από τους παρόχους ξεκίνησαν από τον Απρίλιο μήνα με μια επιβάρυνση μισό λεπτό ανά κιλοβατόρα, τον Μάιο 3,5 λεπτά, τον Ιούνιο 6,5 λεπτά και τον Ιούλιο ο τελευταίος λογαριασμός που πήρα και εγώ και οι συνάδελφοί μου 99 λεπτά. Η συμφωνία με τους παρόχους και τα συμβόλαια που έχουν όλοι οι συνάδελφοι ήταν από 6 λεπτά, 6,5, 7 λεπτά η κιλοβατόρα. Και τώρα πληρώνουμε 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτό σε ένα μέσο ορτοπείο που έχει, μιλάμε για τα τιμολόγια Γ21, τα επαγγελματικά, Γ22, Γ23. Ένα μέσο ορτοπείο που έχει 10.000 κιλοβατόρες το μήνα, μάλιστα συγκεκριμένα στις 28 μέρες, αντιστοιχεί περίπου στα 1.000 ευρώ. Η πρώτη, να το πω, μεγάλη και σημαντική αύξηση το ρεύμα. Και αρχίζει η μετακύληση μετά στους πολίτες στα προϊόντα, έτσι. Φυσικά, γιατί έχουν και ψυγεία μέσα στους φούρνους, πουλάνε και άλλα. Αυτό που περιγράφει ο πρόεδρος αφορά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή το σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται. Ακριβώς. Το ρεύμα αφορά το σύνολο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα προϊόντα, τις πρώτες ύλες που επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής του άρτου και των αρτοπαρασκευασμάτων. 40% αύξηση στα λάδια, στα σουσάμια, στα βούτυρα, στις μαργαρίνες και στα υλικά συσκευασίας. Σωστό. Και τελευταία, παίρνουμε την βασική ύλη, την βασική πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε, το αλεύρι, 32% αύξηση. Άρα δηλαδή το τιμή... βλέπετε το κιλό του ψωμιού να κυμαίνεται σε ποια τιμή, πρόεδρε? Να επιθυμίσω ότι η τελευταία αύξηση στα προϊόντα άρτου, στο ψωμί, στο φούρνο της γειτονιάς έγινε το 2008 με την κρίση τότε των δημητριακών και τη μεγάλη έλλειψη των δημητριακών. Είναι αναπόφευκτη, δεν υπάρχει περιθώριο δηλαδή σε κανέναν συνάδελφο. Το θέμα και είναι τι αύξηση, το μέγεθος έχει σημασία. Ότι ο κάθε αρτοποιός είναι υπεύθυνος να υπολογίσει την επιβάρυνση στο κόστος και το τι θα μετακυλήσει στην κατανάλωση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μούσιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την παρέμβασή σας στο Δελτίο. Ήταν πολύ κατατοπιστικά όσα καταλάβαμε και είδαμε και βλέπουμε τι μας περιμένει. Πάμε να περάσουμε στην υπόλοιπη θεματολογία της ημέρας. Πενθεί, κυρίες και κύριοι, ο ελληνισμός και η χώρα για τον Μίκη Θεοδωράκη, που δεν είναι πια κοντά μας. Φίλοι και συνεργάτες μιλούν για τον κορυφαίο μουσικό δημιουργό, άνθρωπο και αγωνιστή, που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας με την αξιοζήλευτη πορεία του. Συνεργάστηκε με τους κορυφαίους τραγουδιστές, ανέδειξε πολλούς από αυτούς, αλλά έδινε χώρο πάντοτε στη νέα γενιά, ανακαλύπτοντας μικρά διαμάντια. Σε θρίλερ, εντωμεταξύ, εξελίσσεται ο τόπος ταφής του μετά την προσφυγή που έβαλε φρένο στην πρόθεση της κόρης του Μαργαρίτας για το Βραχάτι, καθώς συνεργάτες του δημοσιοποιούν έγγραφα με την επιθυμία του που είναι τα Χανιά. Μουδιασμένος ο απανταχού ελληνισμός και όχι μόνο από τον θάνατο του εθνικού μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Η είδηση έγινε δεκτή με πανδημιοδίνη, ενώ στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα φιλοξενούνται διθυραμβικά δημοσιεύματα για το έργο και τη στάση ζωής του, επιβεβαιώνοντας και την τεράστια αναγνώριση και απήχηση που απολάμβανε. Μεγάλωσε την Ελλάδα φτάνοντάς την στα πέρατα του κόσμου και αφήνοντας μια πολύτιμη και βαριά πολιτιστική κληρονομιά πίσω του. Μετά φυσικά το τέλος μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια, είναι να αποδειχθεί αυτό που σας λέω τώρα, ότι τα έργα αυτά τα συμφωνικά που έκανα είναι έργα για όλο τον λαό. Να γίνουν κτήμα του ελληνικού λαού. Together. Το 1964 συνέθεσε τον πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό και 30 χρόνια μετά συναντήθηκε και χόρεψε στο Μόναχο με τον Άντωνι Κουίν. Συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του τραγουδιού στη χώρα μας, ενώ ανέδειξε και πολλά από τα νέα ταλέντα μέχρι τα τελευταία του χρόνια. Θυμάμαι ειδικά στο Άξιον Εστί και στο Ανοίγωτο στο ο Μίκης τραγουδούσε μαζί μου, αλλά συγχρόνως με δίδασε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή οι αυξημένες της φωνής του, του προσώπου του, οι κινήσεις που έκανε, ακριβώς με συμβούλευε πώς να πω στο επόμενο δευτερόλεπτο τραγούδι. Όταν πρώτη φορά πήγα να κάνουμε το τραγούδι του νεκρού αδελφού σε επανεκτέλεση και είχα το άγχος όταν μπήκα στο στούντιο ότι θα αναμετρηθώ με τον τεράστιο Γρηγόρη Μπιστικότσι, ήρθε με πολύ έτσι καλοσύνη και γλυκύτητα να μου πει: μη σκέφτεσαι τον προκάτοχο του έργου, τραγούδα εσύ και εγώ θα πάρω μέσα από την ψυχή σου τις καλύτερες σου στιγμές. Να μιλήσουμε τώρα για έναν γίγαντα και ένα παιδί, να μιλήσουμε τώρα για έναν αριστερό, για ένα δεξιό, για έναν παγκόσμιο, να μιλήσουμε για έναν ενωτικό. το όνειρό του ήταν να μας δει όλους ενωμένους. Αυτό προσπαθούσε και μέσα από τα τραγούδια του και μέσα από την μουσική του. Σε ένδειξη τιμής η πολιτεία κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος. Οι σημαίες σχηματίζουν με σύστιες στην Ακρόπολη και όλα τα δημόσια κτίρια. Βιωματική σχέση με τους αγώνες του λαού μας, με τα δεινά που πέρασε αυτός ο τόπος και βεβαίως πάντα προβάλλει το δίκαιο του αδικημένου, του καταπιεσμένου, του κατατρεγμένου. Γι' αυτό και η μουσική του έχει διεθνή διάσταση. Ο Μίκης έδωσε πάνω σε ένα κομματάκι χαρτί του τσιγάρου και της ταμπακέρας του, λέγοντας ο Κώστας να πάει τη μουσική που θέλει, από τη μουσική μου. Και εγώ διάλεξα ύστερα μέσα σε εκατοντάδες τραγούδια και μουσική που είχε, διάλεξα τη μουσική. Οι Γάλλοι πάντα αναγνώρισαν το αστήρευτο ταλέντο του Μίκη, ενός ανθρώπου που είχε βαθιά ριζωμένη μέσα του την αίσθηση του χρόνου, της διαχρονικότητας και της ιστορίας. Io lo salutai dissi maestro, le ho portato, lo si chiamava la lacca, sai il disco. Maestro, le ho portato, se poi lo può ascoltare, dice ma non possiamo. Mettiamo su questa lacca. Io mi misi in un angolo tremante proprio perché dico mamma se non le piace ho lavorato tanto. Πέρα από τη μουσική, μεγάλη αγάπη του αποτέλεσε και η ομάδα του Ολυμπιακού. Όλα μπορεί να τα αλλάξει και εγώ όπως ξέρετε και κόμματα έχω αλλάξει και πολλά έχω αλλάξει και κατηγορούν για αυτά, αλλά Ολυμπιακό δεν αλλάζω. Εκεί είμαι πιστός, δεν αλλάξω ποτέ. Εν τω μεταξύ σε θρίλερ εξελίσσεται ο τοποσταφής του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς το Πρωτοδικείο Αθηνών απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια για τον ενταφιασμό του έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε συνεργάτης του, επικαλούμενος την τελευταία επιθυμία του να ταφεί στον Γαλατά Χανίων. Ωστόσο η κόρη του Μαργαρίτα επιθυμεί αυτό να γίνει στο Βραχάτι Κορινθίας, ενώ νωρίτερα στο φως δημοσιότητας ήρθε η επιστολή που έστειλε ο Μίκης Θεοδωράκης 5 Φεβρουαρίου του 2013 στον τότε δήμαρχο Χανίων Μανώλη Σκουλάκη, ζητώντας του να γίνει σεβαστή επιθυμία του. Παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του, τώρα συνεργάτες του Μίκη προσκομίζουν σειρά εγγράφων επίσημων και μη, από τα οποία καθίσταται σαφής η επιθυμία του να ταφεί στα Χανιά. Το δικαστήριο εξέδωσε την απαγόρευση, η οποία έχει ισχύ ως τη Δευτέρα. Οπότε και θα συζητηθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του συνεργάτη του συνθέτη. Ένα βίντεο ντοκουμέντο με τα δευτερόλεπτα της τρελής πορείας του αυτοκινήτου του τράπερ Ματ Κλιπ είδε το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας όσα προηγήθηκαν πριν τη μοιραία σύγκρουση που του κόστισε τη ζωή. Ο οδηγός του δεύτερου γεωταχή που φαίνεται κοντά του και αναζητούνταν παρουσιάστηκε αυτοβούλος λέγοντας ότι δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη. Φίλοι και θαυμαστές του Πίτερ Αναστασόπουλου έκαναν ολονικτία στο σημείο του δυστυχήματος με τραγούδια του από αυτοκίνητα και φορητά ηχεία. Είναι το βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο Ματ Κλιπ πριν συγκρουστεί με κολόνα και χάσει τη ζωή του. Στον κίτρινο κύκλο φαίνεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο να επιταχύνει μπροστά του και εκείνος με την Πόρσε στον κόκκινο κύκλο να το ακολουθεί, αναπτύσσοντας επίσης μεγάλη ταχύτητα, μέχρι που χάνει αμέσως μετά τον έλεγχο και καταλήγει σε μια άμορφη μάζα λαμαρίνων. Αυτόπτες μίλησαν για κόντρα των δύο αυτοκινήτων που είχε τραγική κατάληξη για τον Πίτερ Αναστασόπουλο, ο οποίος δεν έκρυβε την αγάπη του για την ταχύτητα. Είμαι κοντράκιας, μου αρέσει η ταχύτητα. Ο ιδιοκτήτης του δεύτερου αυτοκινήτου εμφανίστηκε και ο θελός στην αστυνομία, υποστήριξε ότι δεν είχε ανάμειξη στο δυστύχημα, επέστρεφε όπως είπε με τη σύντροφό του από νυχτερινή διασκέδαση και προσπάθησε να κρατήσει απόσταση ασφαλείας από το άλλο όχημα για να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Από εκεί που αρχίζουν αυτά τα ίχνη, ο οδηγός έχασε τελείως τον έλεγχο του οχήματος, προφανώς λόγω υπερβολικής ταχύτητας, και οποιοδήποτε οδηγός στη θέση του με οποιοδήποτε όχημα δεν θα μπορούσε σε καμία απολύτως περίπτωση να κοντρολάρει και να επαναφέρει το όχημα στο οδόστρωμα. Πριν τη μοιραία σύγκρουση, ο Ματ Κλιπ ήταν σε γάμο φίλου και συνεργάτη του, όπου μάλιστα τραγούδησε με την Ελένη Φουρέιρα, ενώ αστιεύτηκε με τον γαμπρό. Το γύρο του διαδικτύου συνεχίζουν να κάνουν βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου μουσικού στο γάμο φίλου και συνεργάτη του. Και είναι η μικρή αδερφή μου, αλλά άμα δεν την προσέχεις ξέρεις, στο βουνό θα σε πάρε. Και θα σε ψάχνω, Amber Alert. Εντάξει. Φίλοι και θαυμαστές του έστησαν μια ολονύκτια συγκέντρωση στο σημείο του δυστυχήματος με τραγούδια του και καπνογόνα αποχαιρετώντας τον. Ένταση και χημικά είχαμε το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας κατά την πορεία που πραγματοποίησαν φοιτητές που διαμαρτύρονταν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Στην οδό Σταδίου, στο ύψος της πλατείας Κλαθμόνος, συμμετέχοντες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις που έκαναν και χρήση δακρυγόνων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έγινε η αναγκαία περιορισμένη χρήση χημικών, προκειμένου οι περίπου 200 συγκεντρωθέντες να περιοριστούν στη δεξιά λωρίδα του δρόμου, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κυκλοφορία των οχημάτων. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους παραολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο χάρισε στην Ελλάδα ο Θανάσης Γκαβέλας με μια μυθική κούρσα στα 100 μέτρα. Ο 22χρονος αθλητής μαζί με τον συνοδό του Σωτήρη Γκαραγκάνη κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό των 100 μέτρων κατηγορίας ΤΑΦ 11 με χρόνο 10.82, βελτιώνοντας μάλιστα το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε σημειώσει στον προκριματικό της Τετάρτης με 10.88 σε μια συγκλονιστική εμφάνιση. Αυτό είναι το 8ο μετάλλιο συνολικά, καθώς η Ελλάδα έχει κατακτήσει 2 αργυρά και 5 χάλκινα μετάλλια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας blueskytv.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή παρεμβάσεις. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.